Όπως το περιμένατε το ξεκίνημα της χρονιάς? Περίπου, ναι. Πάντα τα ξεκινήματα είναι λίγο δύσκολα. Μέχρι να στρώσει η ομάδα, να γνωριστούμε μεταξύ μας, οι παίκτες, να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς, σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία. Αλλά για όλες τις ομάδες συμβαίνει περίπου το ίδιο πράγμα. Τι απαντάτε όμως σε όλους όσους, βλέποντας τη δημιουργία της ομάδας και τα ονόματα, χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ ως ένα από τα φαβορί για να πάρει τον τίτλο? Εντάξει, σίγουρα το έμψυχο δυναμικό της ομάδας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει μόνο τα ονόματα στο χαρτί να είναι καλά. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να γίνουμε ομάδα, να ο ένας να δέσει με τον άλλον. Είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα και πολύ δύσκολη. Δεν φτιάχνονται ομάδες μέσα σε ένα ή δύο μήνες. Θέλει πολύ χρόνο. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα που είμαστε αρχές Νοεμβρίου για ένα ποσοστό ετοιμότητας που βρίσκεται περίπου πάω με βάση τα σχέδιά σας? Είναι λίγο δύσκολο να το θέσουμε σε αριθμούς, αλλά ξεκινήσαμε αρκετά, φτάσαμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αρκετά γρήγορα. Mm-hmm. Θέλω να πω, στα φιλικά ήμασταν πιο καλοί από ό,τι περίμενα, πιο δεμένοι. Mm-hmm. Αλλά μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που έχει κάθε ομάδα εμφανίζονται διάφορα προβλήματα και δυσκολίες, που εκεί μπορεί να κάνεις και ένα πισωγύρισμα, να ξαναχρειαστεί να βρεις κάποιους αυτοματισμούς. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά, μετά κάποιο πίσω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλούτσικο επίπεδο. Όχι όσο θα ήθελα εγώ φυσικά, αλλά έχουμε και πολύ δρόμο μπροστά μας. Στο πρωτάθλημα έχετε κάνει 3 νίκες με την Σύρο, τη Λαμία και τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι? Ναι. Τι είδους νίκες ήταν αυτές, για να καταλάβουμε περίπου και το επίπεδο που βρίσκεται φέτος στο πρωτάθλημα? Ή κερδίσατε 3 ομάδες ή 2 ομάδες που θα είναι ψηλά, κάνατε 3 αυτονόητες νίκες? Όχι, αυτονόητη νίκη δεν είναι καμία. Mm. Γιατί ειδικά τώρα στην αρχή που δεν ξέρουμε πολύ καλά τις ομάδες, και έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος στο πρωτάθλημα που επιτρέπονται 4 ξένοι, που στο βόλεϊ 4 από τους 6 με 7 με το Λίμπερο που είναι μέσα είναι μεγάλο ποσοστό και μπορούν να αλλάξουν τα ισορροπίες και τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι λίγο νωρίς, είναι αρκετοί καινούργοι ξένοι που δεν έχουν περάσει από την Ελλάδα και μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες, δεν ξέρω, αλλά θεωρητικά ναι, αυτές οι δύο νίκες, ιδιαίτερα με τη Σύρο και με το Παμβοχαϊκό, θεωρητικά είναι πολύ καλές, πολύ χρήσιμες για το μέλλον, γιατί θεωρητικά είμαστε, χτυπάμε περίπου στο ίδιο φάσμα στο πρωτάθλημα. Ηλία. Και να πούμε βέβαια ότι υπήρχαν και ατυχίες, έτσι, γιατί αυτό που έγινε με τον Lawson είναι ατυχία, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε φάση να ζητά παίκτη. Και σίγουρα θα είναι πολύ πιο πλήρης όταν θα έρθει ο ξένος. Από αυτό το μέτωπο τι νεότερα υπάρχουν? Ακριβώς έτσι όπως είπες, είναι μια μεγάλη απώλεια για μας η φυγή του Lawson. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και πολύ χρήσιμος για την ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά είμαστε ομάδα, αποτελείται από πολλά παιδιά και βρίσκουμε τρόπους μέσα από την ομάδα να λύσουμε αυτά τα θέματα. Είμαστε σε αναζήτηση ενός ξένου ακόμα. Δεν έχει προκύψει κάτι, γιατί και η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη να βρούμε κάποιον ελεύθερο παίκτη που θα μας να ταιριάζει το δικό μας το σύστημα το δικό μας και
και το οικονομικό. Είναι πολλοί παράμετροι που δύσκολα να καθίσουν όλα μαζί και να μας βολέψει κάτι. Οπότε μπορεί να μείνει η ομάδα χωρίς ξένο και μέχρι το Δεκέμβρη. Ας το θέσω έτσι. Δεν θα πάρουμε κάποιο παίκτη μόνο για να τον πάρουμε. Εμείς θέλουμε κάποιος να έρθει εδώ και να βοηθήσει την ομάδα. Όπως έχουμε δείξει σε αυτά τα παιχνίδια, έχουμε παίκτες, ας πούμε, και ο Δημήτρης ο Εφρεμίδης που καλέστηκε να αναπληρώσει αυτό το κενό, ανταποκρίνεται καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο αθλητισμός είναι και χτύπα ξύλο, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι τραυματισμοί, κάποια κούραση που ούτως ή άλλως πρέπει να ανακαλύψουμε αυτή την θέση. Κύριε Καλαμαζίδη, αν ήσασταν φίλαθλος, θα πληρώνετε εισιτήριο για να πάτε να δείτε στο γήπεδο τον Γκόμες? Δηλαδή να επικεντρώσετε στον Γκόμες. Σίγουρα ο Γκόμες είναι ένας πάρα πολύ θεαματικός και καταπληκτικός αθλητής, παίκτης και άνθρωπος. Βοηθάει πάρα πολύ. Έχει ενέργεια, ψυχή, αυτό το λατινοαμερικάνικο, ναι, ναι, ας πούμε. Σίγουρα θα ερχόμουν και να δω. Αλλά όχι μόνο τον Γκόμες και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Γκόμες έχει περάσει από τα μεγαλύτερα στάδια του παγκοσμίου βόλεϊ, από η Ιαπωνία, από πολύ πολύ καλά πρωταθλήματα και είναι κορυφαίος παίκτης. Αλλά έχουμε πολλούς παίκτες που αξίζουν να έρθουν οι φίλαθλοι και να τους δούμε. Ήλια, έχουμε κάτι άλλο για τον κύριο Καλαμαζίδη? Από την μέχρι τώρα παρουσία του κόσμου, είσαι ικανοποιημένος? Γιατί τα τελευταία χρόνια κιόλας το τμήμα βόλεϊ δεν έχει καταφέρει να μαζέψει τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι και ένα στοίχημα αυτό για αυτή την ομάδα, τη φετινή? Σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό, αλλά αυτό δεν μπορώ να... Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα και μετά να φτάσουμε ψηλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι άλλοι που πρέπει να το δουν πώς και τι θα... Αλλά νομίζω ότι και με τη θετική πορεία τη δική μας και με την υπομονή, επιμονή που θα έχουμε στο πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα το εισπράξει ο κόσμος και κάποια στιγμή θα έρθει και θα το αγαπήσει. Όπως παλαιότερα που έπαιζα και εγώ στον ΠΑΟΚ, σε κάποιες χρονιές που ήταν πολύ κοντά στο τμήμα ο κόσμος. Βέβαια σε μικρότερα γήπεδα, αλλά τέλος πάντων ερχόταν και ήταν πολύ πιο ένθερμη. Μάλιστα. Κότσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά με την ομάδα Βόλη και τον κύριο Καλμαζίδη, τον κύριο Γιάννη Καλμαζίδη, Ηλία, με τις 3 νίκες στο πρωτάθλημα για την ομάδα. Έχουμε κάπου άλλο να σταθούμε? Είπαμε και τώρα έχει τον Άρη μπροστά του ΠΑΟΚ. Είναι Άρης ΠΑΟΚ, Είναι Άρης ΠΑΟΚ. Πού γίνεται το παιχνίδι αυτό? Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του Άρη. Στα Βασιλικά. Στη Μίκρα. Όχι. Πού? Όχι, στη Μίκρα. Μίκρα είναι. Εισιτήρια μας δώσανε. Υπάρχει ζήτηση. Και τα μέτρα τάξης. Πώς δεν υπάρχει ζήτηση? Ναι, σου λέει δεν έχει ποδόσφαιρο τώρα. Πού θα βρεθούμε? Περιμένετε μισό λεπτό να ακούσουμε τι ώρα είναι. Μισό λεπτό. Είναι 1:30. Θα κόψω κανένα δυο σουτζούκια έδεσμα, θα ρίξω και δυο αυγά. Έτοιμη η ομελέτα μου. Έδεσμα Θεσσαλονίκη, έδεσμα ποιότητα, γεύση και παράδοση για να είναι αιώνα. Βάριζα λουκάνικα και για να ανάψει το μεράκι, μορταδέλα και σουτζούκι κάθε βράδυ στο κουτούκι. Σαλαμάκι ζαμπονάκι, νοστιμίζουν το τοστάκι και η γαλοπούλα που γιώνει το σαντουιτσάκι. Αλλαντικά έδεσμα, το έδεσμα της χαράς και της παρέας. Γεύση και παράδοση για να είναι αιώνα. Για γυναικείο μπάσκετ δεν μιλάς εσύ? Περίμενε. Τι. Το γεγονός ότι δεν έκανες ερωτήσεις στο Γιάννη τον Καλμαζίδη είναι στο πλαίσιο του εμπάρκου. Στο εμπάρκου καθαρά. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κάνουμε εμπάρκο και στο χάντμπολ, Το σίγουρα θα γίνει. Ένα βήμα είσαι, ναι. Ένα βήμα είσαι. Θα το κάνω μόνος μου εκεί, δεν. Κοίταξε, το βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι ικανό να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εσύ ικανός να κερδίσει την ΑΕΚ δεν είσαι τελικά. Ούτε το Διομίδη. Δεν είσαι. Τελείως. Ποιο Διομίδη, όλους τους αρχαίους. Άργος εκεί.
Ποιον άλλο, το Δούκα. Κάτσε, περίμενε, γιατί σήμερα η ομάδα παίζει με τον Φίλιππο. Ωραία, μην τα κουρδεύεις. Τι είναι, πρωτάθλημα? Πρωτάθλημα. Α, τι ώρα? Πρωτάθλημα, 6 ώρα. Στη Βέρεια. Στο Μακροχώρι θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Στο Μακροχώρι. Ωραία. Πάω και Φίλιππο. Είναι στη δεύτερη θέση μαζί. Οπα. Με 7 βαθμούς. Ποιος είναι πρώτος, ο Διομήδης? Έχει δυναμώσει φέτος και είναι άλλο ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν πείθει. Έτσι, ότι κάπου, διάβασα ότι για 6 συνεχόμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ τον κερδίζει τον Φίλιππο. Ο ΠΑΟΚ τον κερδίζει τον Φίλιππο. Εντάξει, υπάρχει μια προϊστορία τέτοια. Ναι. Ο Φίλιππος ήταν τα προηγούμενα χρόνια μια ομάδα που πάλευε για τη σωτηρία της. Φέτος έχει δυναμώσει με τον Σανίκη, με τον Δελιγιάννη, με τον Βραζάλιτσα, τον ξένο που πήρε. Προετοιμάζει το έδαφος. Καταλαβαίνουμε, Λία. Όχι. Θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν αγωνίζονται δύο παίχτες του Φιλίππου, οι οποίοι δέχτηκαν κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Χάνθ, ο Παπαδόπουλος και ο Τραγκόλας. Δύο εξτρέμ. Κόκκινη κάρτα, τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνει για να πάρει κόκκινη κάρτα? Κοίταξε, τώρα εδώ πέρα ήταν ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα στο τελευταίο λεπτό, γι' αυτό κρατήθηκε το δελτίο. Αχα. Και μια σύραξη στο τέλος του αγώνα. Είδαμε τα πράγματα στο προηγούμενο παιχνίδι του Φίλιππου. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ήταν ντέρμπι. Ήταν ντέρμπι. Κύριος Φίλιππος 19-18. Λοιπόν, χάνει αυτούς τους δύο παίχτες. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι το φαβορί και πρέπει να το δείξει αυτό το πράγμα και μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Και είναι και ο χάντμπολ έχουμε σήμερα. Γεμάτη μέρα. Βέβαια. Άρα το απόγευμα θα έχουμε πολλά live στο ΠΑΟΚ 24 και με το μπάσκετ και με το χάντμπολ έχουμε πράγματα. Βέβαια. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Νέα Ιωνία. Οπα. Ντέρμπι με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, της τοπικής. Όχι. Τι, δεν είναι πια. Θα φύγει. Δεν είναι πια, έχει 3 εβδομάδες που άλλαξε η διοίκηση. Και πού να ξέρω, 3 εβδομάδες, εκεί λες και 3 χρόνια. Εκεί, ναι. Ενημέρωσε με ότι έφυγε αυτός. Ναι. Δικός μας είναι το καινούργιο. Μπορείς να το πεις, πάω ξύς είναι. Α, το πάω ξάκι, να τα σκάνδαλα. Αυτά λες και ο Χρήστανος χέρι. Αλλά όχι από τη Θεσσαλονίκη. Από πού είναι? Από κάτω. Αθηνός πάω ξύς, ακόμα καλύτερα. Καρδίτσα και Αθήνα. Βλάχο πάω ξύς, σφίξαμε. Ο Μπίρδας. Εντάξει, και δικό μας παιδί, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια έχει σήμερα για γυναικείο μπάσκετ, τι θες να πούμε? Τι κάνατε, δεν ξέρω καν, δεν ενημερώθηκα, δεν βάλαμε κείμενο, τι γίνεται? Πώς δεν βάλαμε? Που τι, χάσαμε από το ελληνικό. 20 πλάς. Εντάξει, δεν ήταν. Το είπε ηρωνικά. Το είπε. Ποιος? Εσύ. Τα κορίτσια από τι πήγανε, με πούλμαν? Γι' αυτό μάλλον. Με τρένο. Καλά, βάζει γυναίκες σε τρένο. Δεν τις βάζει ιδέες, θα πούμε, γενικότερα. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Ποιοι? Εκεί στον ΑΣΥΓΜΑ. Εμένα τι μου το λες. Να τα μεταφέρεις. Στην Αθήνα, με τρένο. Με τρένο, τι είναι? Τι είναι τα κορίτσια μας? Αυτό είναι, γιατί έγινε, είναι πιο φθηνά. Παιδιά, υπάρχει απόφαση στον ΑΣΥΓΜΑ κάποια ταξίδια να γίνονται με τρένο. Τι ίδια λεφτά θα είναι να κλείσουν νωρίς τα εισιτήρια, πες τους, εκεί στον ΑΣΥΓΜΑ. Με το αεροπλάνο? Ναι. Ναι, αλλά υπάρχει πάντα το ρίσκο ότι κάποια εισιτήρια να χαθούν επειδή είναι ονομαστικά αυτά που τα κλείνεις νωρίς. Ναι. Και δεν χωράνε αλλαγές. Ναι. Και υπάρχει και το ρίσκο να αλλάξει η ημερομηνία. Ναι. Δηλαδή αντί για Σάββατο το παιχνίδι να γίνει Κυριακή. Ναι. Και να έχεις τέτοια μπερδέματα. Μάλιστα. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Για το hardball δε εκεί και αν συμβαίνει. Μάλιστα. Με τι ταξιδεύετε στο hardball για να ξέρουμε ποια δικαιολογία θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη Κλαρίνο? Πού, στη Βέρεια? Ναι, δεν θέλει αεροπλάνο εκεί. Με το λεωφορείο του Πάπου. Όχι, ναι, άλλο, Αθήνα. Μέχρι τώρα ήταν με λεωφορείο. Με λεωφορείο, μάλιστα. Ναι. Από και τι πέρα. Κάποια ταξίδια όμως από εδώ και πέρα θα γίνονται και με τρένο. Ωραία. Α, σωθήκαμε. Ηλία, σε ευχαριστούμε. Τι ευχαριστούμε, δεν έχει πει για το κοινωνικό πάση τίποτα. Για τι έγινε εκεί, γιατί λυγήσαμε? Κοίταξε, ο ελληνικό είναι πολύ δυνατή ομάδα. Πρώτη θέση, ταμπλούχες περσινές. Έπαιζε και η Λολίτα. Τριπλάσιο budget, είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως φαίνεται θα το πάει και σε ρή μέχρι τέλους. Ναι. Δύσκολο να χάσει. Τετράδα ο ΠΑΟΚ χτυπάει, από ό,τι φαίνεται. Μπορεί, Ναι. Ωραία. Ναι. Μέχρι τώρα δηλαδή στα υπόλοιπα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει, τα πήρε. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει από τον Πρωτέα Βούλας και από το Ελληνικό, που είναι οι ομάδες που είναι θεωρητικά από πάνω του. Λόγω μπάτζετ. Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει παίξει ακόμη τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Αυτές οι 4 ομάδες είναι. Που δείχνουν δηλαδή ότι θα πάνε μέχρι τέλους. Ωραία.
Ηλία, να είσαι καλά. Θα έχουμε το βράδυ ενημέρωση. Βεβαίως. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.